Εγώ έπαθα πλάκα όταν το είδα. Είχα δει ότι γινόταν. Γιατί έκανα μερικές ημέρες να περάσω από τη Βουλιαγμένης και περνώντας μετά από κάνα δεκαριά, 12 μέρες, έρχομαι μπροστά σε αυτό το θέαμα, το οποίο θα μας δείξει τώρα ο Θανάσης Μαριόλας. Όχι, δεν είδα τον Αριστοτέλη. Είδα αυτό. Θανάση, καλημέρα. Είναι ένα αεροπλάνο δίπλα στη Βουλιαγμένη. Λοιπόν, για πάμε στο Θανάση Μαριόλα, ο οποίος είναι και ο κύριος Γιάννης Κωνσταντάτος, δήμαρχος Ελληνικού Αργυρούπολης. Καλημέρα και στους δύο. Καλημέρα, καλημέρα. Φαντάσου, Γιώργο, εγώ τι πλάκα έπαθα που είδα αυτό το επιβλητικότατο θέαμα εδώ μπροστά μου σήμερα το πρωί με το που φτάσαμε. Έχουμε λοιπόν εδώ στην Λεωφόρο Βουλιαγμένης πλέον ένα εκ των 6 αεροσκαφών του Αριστοτέλη Ωνάση, το οποίο παραδόθηκε στην Ολυμπιακή Αεροπορία το 1968. Και πλέον θα βρίσκεται εδώ ως αξιοθέατο για τους επισκέπτες. Μαζί μου όμως για να μας δώσει περαιτέρω πληροφορίες είναι ο Δήμαρχος Ελληνικού Αργυρούπολης, ο κύριος Κωνσταντάτος. Καλημέρα. Καλημέρα, Δήμαρχε. Έχουμε και αεροπλάνο, πάμε μια βόλτα, θέλετε. Ωραία, καλημέρα. Καλημέρα. Ωραίος. Για πείτε μας, Δήμαρχε. Εδώ πλέον έχουμε την πλατεία Ολυμπιακής Αεροπορίας, Boeing 727. Το συγκεκριμένο αεροπλάνο το παρέλαβε ο ίδιος ο Αριστοτέλης Ωνάσης το 1968. Είναι το αεροπλάνο που έχει παίξει όλες τις ελληνικές ταινίες. Θα θυμάστε και με τη Ρένα Βλαχοπούλου που γινόταν η πειρατεία. Έχει δηλαδή και έναν έντονο συμβολισμό και για τις ταινίες μας στον ελληνικό κινηματογράφο. Αυτό το αεροπλάνο λοιπόν είχε παραμείνει εδώ και 20 χρόνια μέσα στον αερολιμένα, τον πρώην αερολιμένα του ελληνικού. Και σάπιζε. Θα πήγαινε για scrap, όπως και τα άλλα δύο Boeing, τα οποία όμως η ευγενική διάθεση και πάνω απ' όλα πραγματικά για μας η συγκινητική του προσφορά του κυρίου Ανδρέα Χριστοδουλίδη, ενός ελληνοκύπριου επιχειρηματία που αγαπάει πάρα πολύ τα αεροπλάνα και την πρώην Ολυμπιακή, το έφερε εδώ μετά από δωρεά που μας έκανε και αποφασίσαμε να το τοποθετήσουμε στο σημείο αυτό, στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, μπροστά από το γήπεδο των Σουρμένων, εδώ στο ελληνικό μας, γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη περιοχή στην Ελλάδα που είναι πιο συνδεδεμένη με την ιστορία του αεροδρομίου του ελληνικού από το δικό μας Δήμο. Μια περιοχή που 70 χρόνια η ανάπτυξη της χώρας πέρασε μέσα από αυτήν, συναισθήματα γενναίων και γενναίων Ελλήνων. Αναχωρήσεις, αφήξεις, προσδοκίες, ελπίδες, λύπες για αυτούς που φεύγανε, για την ξενιτιά. Και βεβαίως, επειδή είμαστε και ο Δήμος που συνεχίζει την ανάπτυξη μέσα την επένδυση του ελληνικού, θελήσαμε έτσι να δείξουμε το χθες, το σήμερα και το αύριο. Πάντως, και βεβαίως, το αεροπλάνο, μαζί με το σήμα της Ολυμπιακής, που βρίσκεται 500 μέτρα πιο κάτω στην είσοδο της Αργυρούπολης, είναι το πόσιμο πλέον της περιοχής. Για να θυμίζει στους παλαιούς και να μαθαίνουν οι νέοι την ιστορία της περιοχής. Έτσι πάει, έτσι πάει. Πόσοι αποχωρισμοί και πόσα ανταμώματα έγιναν στις πόρτες αυτού του αεροσκάφους. Έτσι, δεν το συζητάμε. Και σε λίγο καιρό θα είναι και το μόνο το οποίο θα θυμίζει ότι στην περιοχή υπήρχε αεροδρόμιο. Γιατί εκεί πια θα υπάρχει ένα τεράστιο πάρκο, το πάρκο του ελληνικού, με όλες του τις, σε όλη του την έκταση. Ναι, Δημαρχέ. Η αλήθεια είναι ότι πράγματι ο χώρος πλέον θα είναι ένας χώρος αναψυχής, επιχειρηματικότητας. Θα έχει πανεπιστήμια μέσα, φυσικά οικίες και επιχειρήσεις. Το ζητούμενο είναι όμως ότι δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί από το 1936 που μεταξά σχεδίασε εδώ τον αεροδιάδρομο της χώρας και που πέταξαν τα πρώτα αεροπλάνα της Ολυμπιακής Αεροπορίας, εδώ που ο Αριστοτέλης Ωνάσης έχει βάλει βαθιά το στίγμα του, νομίζω έτσι, το αντιλαμβανόμαστε. Αφήνουμε ένα σημείο πλέον αναφοράς για όλες αυτές τις δεκαετίες. Και πολύ σημαντική αυτή η πρωτοβουλία. Πάντως θέλω να πω. Πρέπει να βλέπατε τον κόσμο που ήρθε την Τετάρτη. Αυτό θέλω να ρωτήσω λίγο, επειδή κάνατε και τα εγγένεια. Όχι όλοι οι υπάλληλοι της Ολυμπιακής, μην φανταστείτε. Απλοί πολίτες, οι οποίοι, ξέρετε, εμείς εδώ, μπορεί και εσείς ενδεχόμενως φοιτητές, τα βράδια ερχόμασταν, πέραμε καφέ, καθόμασταν και βλέπαμε το αεροδρόμιο. Μας ακούει ο Δήμαρχος. Ήταν για όλους τους Αθηναίους το αεροδρόμιο ένα σημείο αναφοράς. Μας πείτε για τα εγγένεια, ρωτάνε ο Γιώργος και η Άννα. Τα εγγένεια έγιναν παρουσία του Υπουργού του κυρίου Χρήστου Σταϊκούρα. Είχε πάρα πολύ κόσμο, με πάρα πολύ έντονο συναισθηματισμό. Πρέπει να πω ότι θα το ξανανοίξουμε, να κάνουμε και μια δεύτερη εκδήλωση. Γιατί είναι εκατοντάδες αυτοί που στέλνουν μηνύματα και θέλουν να έρθουν τα παιδιά τους να φωτογραφηθούν και να το δουν από κοντά. Η πλατεία θα είναι επισκέψιμη βεβαίως, θα είναι προσβάσιμη κάποιες ώρες την ημέρα, γιατί θέλουμε να προσέξουμε, γιατί αντιλαμβάνεστε το αεροπλάνο είναι και λίγο ευαίσθητο σαν αντικείμενο. Και άρα και αυτό θα βγει ένα πρόγραμμα, συγγνώμη Δήμαρχε, κόσμος που μας παρακολουθεί τώρα και θέλει να έρθει να το δει από κοντά, γιατί εμείς από την οθόνη το βλέπουμε και πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Θα υπάρχουν κάποιες ώρες που θα μπορεί κάποιος να έρθει να το επισκεφτεί, να το δει.
Ναι, ναι, βεβαίως. Θα βγει ένα πρόγραμμα, θα ανακοινωθεί. Θα έχει και ταμπέλα μπροστά. Α. Που θα μπορούν κυρίως Σαββατοκύριακα και καθημερινές απογεύματα να έρχεται ο κόσμος με τα παιδιά του να καθίσει, να φωτογραφηθεί. Άλιστα. Εντάξει, δεν είναι παιδότοπος. Πολύ ωραία εικόνα. Αλλά πολύ. Είναι ένα σημείο το οποίο μπορεί ο καθένας να το απολαύσει ακόμα και με τον καφέ του χαλαρά. Ενώ θα γίνονται και εκδηλώσεις, να ξέρετε, εδώ στο χώρο αυτό. Δεξιώσεις και ίσως και κάποιες συναυλίες. Ωραία. Θα δούμε. Μάλιστα. Είναι επισκέψιμο και εσωτερικά. Είναι επισκέψιμο για πολλά πράγματα. Είναι επισκέψιμο και εσωτερικά. Είναι επισκέψιμο και εσωτερικά. Ναι, ναι, θα είναι και εσωτερικά. Απλά έχει ακόμα κάποιες εργασίες που να ολοκληρωθούν. Οπότε με προσοχή και με ασφάλεια, γι' αυτό λέμε θέλουμε να δούμε λίγο όλη τη λειτουργία του, θα είναι ανοιχτό και για το κοινό εσωτερικά να μπορούν να το βλέπουν. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.